Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της εταιρείας Καβάλα Oil, Δημήτρης Γόντικας, επισκέφθηκε το νέο γεροκομείο της Μητρόπολης που βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Σύλλα και συνάντησε τον Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου Προκόπιο στο πλαίσιο δωρεάς της εταιρείας προς το κέντρο εστίασης ηλικιωμένων ατόμων. Βέβαια, η καιρή είναι η πιο δύσκολη, γι' αυτό και παρακάλεσα για τη συνδρομή σας. Σημαίνει να μην έχουν υπογραφεί ούτε συμβάσεις με τους αρμόδιους φορείς για τους ασφαλισμένους που φιλοξενούμε. Η Εκκλησία δεν είναι επιχείρηση στη δράση της αυτή. Είναι μια κατεξοχήν φιλάνθρωπη φροντίδα για τους αγαπητούς αδελφούς μας της τρίτης ηλικίας. Και θέλουμε με σεβασμό, με αγάπη, με ευπρέπεια να γίνεται η φιλοξενία του στόχου. Εγώ ανταπαντώντας θέλω να πω ότι θεωρούμε το χρέωσή μας όχι μόνο λόγω του καλέσματός σας και τις σχέσεις που έχουμε, αλλά γενικά σαν μια αυτονόητη προϋπόθεση της δραστηριότητας μας εδώ, να συμμετέχουμε στο κοινωνικό έργο που συντελείτε και που επιτελείτε εσείς και να βοηθούμε όπως μπορούμε με όποιες δομές κοινωνικές υπάρχουν. Στο μικρό αυτό κομμάτι που μπορούμε να ενισφέρουμε και εμείς. Των δυνατοτήτων του καθενός. Ακριβώς. Στο πλαίσιο αυτό ήταν νομίζω μια αυτονόητη κίνηση από παιδιά μας. Είμαστε ευχαριστημένοι που μας δόθηκε η ευκαιρία να βοηθήσουμε έστω και λίγο όσο μπορούμε. Καλοδεχούμενη η συμβολή σας και πάντα ελπίζουμε στη στήριξη. Νομίζω ότι είναι μια αυτονόητη υποχρέωση κάθε φορέα που δραστηριοποιείται προς την τοπική κοινωνία που δραστηριοποιείται να μπορεί να συμμετέχει σε μικρό βαθμό ή σε όποιο βαθμό μπορεί αρρωγής και να βοηθάει τους συνανθρώπους του. Εδώ υπάρχει μια τέτοια ευκαιρία. Είναι μια συζήτηση που είχαμε κάνει με τον Σεβασμιότατο προμηνός περίπου, ίσως λίγο παραπάνω, και εμείς είμαστε ευγνώμενες που μας δίνει την ευκαιρία πάντοτε στο μικρό βαθμό που μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι στις προσπάθειες στήριξης που γίνονται για την τρίτη ηλικία. Οι ευχαριστίες είναι αυτονόητες και στην εταιρεία των πετρελαίων της που εδρεύει στην πόλη μας, αλλά και σε όλους όσους με ενδιαφέρον συντρέχουν και συναγωνίζονται για να ολοκληρωθεί, να πραγματοποιηθούν όλοι οι σκοποί που είναι ευγενείς και ανιδιοτελείς της λειτουργίας του Ιδρύματος, που είναι πραγματικά μεγάλη υπόθεση και βαριά ευθύνη.